φωνάζουμε όλοι παρέα. Διασκεδάζουμε. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό, αυτό ζήτησα. Αυτό ήθελα να δω από την αρχή. Κοιτάξτε εδώ. Έλα, φωνές κακό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά, ναι, συνεχίστε. Έτσι. Λοιπόν, τι να... κοιτάξτε να δείτε. Επειδή όλοι οι παιδιά μεγαλώνουμε, εγώ τα πιτσιρίκια αυτά όχι απλά τα καταλαβαίνω. Έχουμε εφήβους, έχουμε περάσει κι εμείς κάποτε από αυτή την ηλικία. Να ζήσουνε θέλουνε. Έχει έρθει καλοκαιράκι, θέλουν να πάνε στην παραλία, θέλουν να χορέψουν, θέλουν να αγκαλιαστούν, θέλουν να φλερτάρουνε. Να πούμε δεν καταλαβαίνουμε. Και βέβαια καταλαβαίνουμε, είναι δυνατόν. Και βέβαια καταλαβαίνουμε. Πήγαν επιτέλους τα παιδιά, σκάσανε από την πανδημία, σκάσανε και πήγανε τις πρώτες τους διακοπές να τραγουδήσουν στην παραλία. Λογικό. Απ' την άλλη όμως, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Άρχισαν το ένα κρούσμα μετά τα ο άλλο στην ΙΟ, δώσ' του καραντίνες στα ξενοδοχεία, πάμε στην αίθουσα σύνταξη να μας τα πει η Πόπη Παπαδοπούλου, πάμε να δούμε τι έγινε και στη Ραφίνα όταν ήρθε το πλοίο Πόπη. Γερμός σήμανε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Ραφίνας, καθώς επιβάτες που έφτασαν από την ΙΟ, πάνω από 70 άτομα νεαροί σε ηλικίας, ελέγχθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για κορονοϊό. Μάλιστα, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, τα άτομα αυτά ήταν απομονωμένα σε χώρο του πλοίου, σε καραντίνα. Να σου αναφέρω, Τατιάνα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 1.000 άτομα νεαροί σε ηλικίας βρέθηκαν στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, πολλά από αυτά ενώθηκαν παρέα με παρέα και βρέθηκαν σε αυτό το μεγάλο κορονοπάρτι που έγινε στην παραλία Μήλο Πότας στην Ίω. Εκεί λοιπόν χόρεψαν, ήπιαν, ήρθαν κοντά ο ένας με τον άλλον και λίγες μέρες μετά εμφάνισαν συμπτώματα κορονοϊού. Πήγαν λοιπόν στο κέντρο υγείας του νησιού, υποβλήθηκαν σε τεστ, κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν θετικοί στον ιό, τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν εμφανίσει συμπτώματα τα οποία είναι κάπως πιο σοβαρά και τέθηκαν σε καραντίνα, σε απομόνωση στο νησί και έτσι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν. Να σου αναφέρω, Τατιάνα, ότι από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, από τον έλεγχο που έγινε από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, 14 επιβάτες, 14 άτομα νεαρής ηλικίας βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Και το κάνουμε θέμα γιατί αυτά είναι τα κρούσματα τα οποία διαπιστώθηκαν. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα πλοία που γυρίζουν με πιτσιρίκια από τα νησιά. Εδώ λοιπόν να πούμε κάτι θετικό, ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Γκίκας Γκίκας, δήμαρχος της Ίου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα από την Ίου, τι κάνετε, πώς είστε. Εσείς εκεί, η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, οι υπηρεσίες λειτουργήσαν, δηλαδή αμέσως ενεργήσατε. Τι έγινε, δηλαδή, μόλις πήγανε... Να σας πω όλη την ιστορία από την αρχή. Βεβαίως. 2 και 3 του μηνός, πάνω από 1.000 παιδάκια, όπως είπατε, θέλουν να κάνουν τις πρώτες διακοπές τους. Χαρά είναι αυτό, δεν φταίνε σε κάτι τα παιδάκια. Ήρθανε στην ΙΟ για τις πρώτες τους διακοπές μετά το τέλος πανελλήνων εξετάσεων. Δυστυχώς, ακόμα και από την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, ορισμένα από αυτά, ένα αριθμό περίπου γύρω στα 10, άρχισαν να παρουσιάζουν ελαφριά, ευτυχώς, γιατί το πιο σημαντικό μας ενδιαφέρον είναι να είναι καλά τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι όλα καλά. Να παρουσιάζουν όμως συμπτώματα. Ακολουθήθηκε η διαδικασία, πήγανε στο κέντρο υγείας, έγινε η χνηλάτιση, βγήκαν θετικά στον κορονοϊό, οι στενές επαφές, εννοείται, και αυτά μπήκαν σε καραντίνα στα ξενοδοχεία στα οποία έμειναν. Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Να πούμε, ευτυχώς από τη Δευτέρα, ισχύει το καινούριο μέτρο που για να έρθει κάποιος στο νησί μας πρέπει να έχει κάνει ή εμβολιασμένος 14 μέρες ή rapid test ή μοριακό, ενώ τα παιδιά αυτά που ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς ήταν υποχρεωμένα να ταξιδέψουν μόνο με το self-test. Εντάξει, το μόνο που είναι στενάχρονο, μπράβο σας που το προλάβατε και συντονιστήκατε σωστά όλες οι υπηρεσίες. Το μόνο που είναι στενάχρονο είναι για αυτά τα παιδάκια και αυτές τις οικογένειες. Τώρα σκεφτείτε, πάει το παιδί σου, ας πούμε, διακοπές. Στένεις, ξέρω εγώ, έχω κόρη σε αυτή την ηλικία και τα αντίστοιχα θα έκανε. Και το δικό μου και ολωνόμαστε τα παιδάκια, έτσι. Στένεις το παιδάκι σου διακοπές και μετά αρχίζει αυτή η ταλαιπωρία. Άντε να μείνει το παιδί 14 μέρες σε καραντίνα, να μην μπορεί να γυρίσει σπίτι, να μην μπορεί να γυρίσει μεγάλη ταλαιπωρία οι γονείς, ναι, μεγάλο άγχος. Είναι, δυστυχώς. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα τους, να
δώσουμε φαγιά στα παιδιά, φαγητό στα παιδιά, να μην νόσουν μόνα τους τα παιδιά. Αυτά είναι δεδομένα. Ο ΕΟΔΗ, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ήταν και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ο ΕΟΔΗ στο πλαίσιο των ελέγχων έκανε χτες τους ελέγχους στο λιμάνι της Ραφίνας. Όλα καλά, Δήμαρχε, όλα καλά και μπράβο που είστε κοντά στα παιδιά.